Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η τροπολογία η οποία αφορά τη μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα θα ισχύσει από τις 15 Οκτωβρίου στις 30 Απριλίου κατά την περίοδο δηλαδή που θα διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τροπολογία αναμένεται ότι θα φέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μείωση κατά περίπου 12 λεπτά το λίτρο στην τιμή του πετρελαίου. Η νέα τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί με βάση τα σημερινά δεδομένα της διεθνούς τιμής στο 1,13 ευρώ το λίτρο από 1,25 ευρώ. Από την ώρα που έκανε τις εξαγγελίες αυτές είχαμε βγει και είχαμε πει ότι δεν είχε τη γενναιότητα για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα επίπεδα του 12. Αυτή τη στιγμή εξαγγέλει και εφαρμόζει μία μείωση του 30% τη στιγμή που το φθινόπωρο το 12 έχει αυξηθεί κατά 440-450%. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης, το κόστος προμήθειας του πετρελαίου πέφτει στα 80 λεπτά το λίτρο, που είναι χαμηλότερο και από αυτό πριν την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης το 2011. Όμως εδώ υπάρχουν άλλα προβλήματα, τα οποία το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το επίδομα το παίρνει ο καταναλωτής μετά από αρκετό διάστημα, οπότε δεν έχει τη δαπάνη αυτή να την κάνει την ώρα που θέλει. Και δεύτερον είναι οι πολλές προϋποθέσεις για να πάρουν κάποιοι το επίδομα αυτό. Έτσι αποτελεί φραγμό η επιδοματική πολιτική για πολλούς καταναλωτές και πολλοί φοβούμαι ότι και φέτο το χειμώνα θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και τα περασμένα 2 χρόνια, δηλαδή το να μην μπορούμε να προμηθευτούμε εύκολα πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πολίτες πάντως παρουσιάζονταν αποφάσιστοι σχετικά με το αν θα βάλουν πετρέλαιο ή όχι. Θα βάλουμε βέβαια, γιατί υπάρχει ανάγκη, έχουμε παιδιά μικρά, μωρά, εγγόνια. Πότε θα βάλουμε, ναι, όσο και να είναι. Είμαι σε διαμέρισμα, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν έχω πετρέλαιο, ούτε διαθέρμανση καθόλου. Άμα βρούμε λεφτά, γιατί λεφτά, άμα φέρουν λεφτά, πες θα πάρουμε από όλα. Δεν έχουμε λεφτά.